Την οκνηρία συνήθως εισηγείται η ευημερία. Όταν υπάρχει ευημερία, υπάρχει και η οκνηρία. Εάν υποτεθεί ότι δεν θα είχαμε ευημερία, θα ήταν αδιανόητον να έχουμε δύο ημέρες αργία στην πατρίδα μας τα τελευταία χρόνια, όπως και στα σχολιά είναι πέντε ημέρες. Η παρουσία της ευημερίας περιορίζει την εργασία και ζητά περιθώρια οκνηρίας. Είχε δίκιο ο Ιερός Χρυσόστομος όταν έλεγε ότι ο χειρότερος διώκτης του χριστιανισμού είναι η ευημερία, και μάλιστα μηδενός διώκοντος διώκτης, επειδή οι άνθρωποι πέφτουν στην ραθυμία, στην τεμπελιά, και εισβάλλει σε αυτούς το κοσμικό φρόνημα και χαλαρώνει η πνευματική των ζωή. Να, γιατί όντως είναι ο χειρότερος διώκτης, διότι όπως κάποτε λέει ο μύθος ή το ποίημα, εκεί το θυμάμαι το δημοτικό σχολείο, έβαλαν στοίχημα κάποτε ο ήλιος και ο αέρας, ποιος θα βγάλει την κάπα του βοσκού. Το θυμόσαστε από το σχολείο. Και στοιχημάτισαν. Λέει ο αέρας, εγώ το έχω κερδίσει το στοίχημα. Φύσηξε, φύσηξε, φύσηξε. Όσο φυσούσε, τόσο πιο περισσότερο ετυλίγεται μέσα στην κάπα του ο βοσκός. Γιατί κρύωνε, το πολύ φυσικό. Ήρθε ο ήλιος στη σειρά του, έβγαλε ζέστη και τότε έβγαλε την κάπα του ο βοσκός. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει όταν η Εκκλησία διώκεται από τους γνωστούς διώκτας από την αρχή, τότε τόσο περισσότερο δυναμώνει, τόσο γίνεται αγιωτέρα, τόσο περισσότερους αγίους και μάρτυρας αναδεικνύει. Όταν όμως έρθει η ευημερία, τότε η ιδία, δηλαδή οι χριστιανοί πλέον παραδίδονται εις την ευημερία, γιατί είναι ένας πειρασμός η ευημερία, τα έχουμε όλα, γιατί να μην τα έχουμε, να φάμε, να πιούμε, τι θα πει άσκηση, τι θα πει νηστεία, τι θα πει τούτο ή εκείνο, ας κοιμηθούμε περισσότερο, αφού είχαμε πάει στα κέντρα διασκεδάσεως και την Παρασκευή και το Σάββατο, γιατί τώρα να πάμε στην εκκλησία, αφού γυρίσαμε στις 3 και στις 4 το πρωί στο σπίτι μας και κοιμόμαστε μέχρι το μεσημέρι την Κυριακή κλπ. Βλέπετε ότι εισηγητής, θα λέγαμε, αυτής της καταστάσεως είναι η ευημερία, την οποία πρέπει να φοβόμαστε. Φυσικά ζητάμε από τον Θεό να έχουμε τα αγαθά του, τα υλικά αγαθά, αλλά είναι ένα δίκοπο μαχαίρι, γι' αυτό χρειάζεται πάντοτε πολύ προσοχή. Γι' αυτό ακριβώς η Εκκλησία μας κατά σοφών τρόπων βάζει τις νηστείες αυτές εκεί που σου δίνει μία ανάνεση. Εκεί σου λέει νηστεία, όπως ακριβώς όταν ο καβαλάρης, ο υπεύς, δει το αλογό του να παίρνει δύναμη και ενθουσιασμό, τραβάει τα ημεία και χαλαρώνει την ταχύτητα του αλόγου. Έτσι και εδώ η Εκκλησία, σας είπα, κατά σοφόν τρόπο και παιδαγωγικών, βοηθάει τους χριστιανούς να μην ξεπέφτουν στο κοσμικό φρόνημα. Αν σήμερα να επανέλθω στο θέμα μας, που σας είπα ότι η ευημερία έχει γίνει εισηγητής της οκνηρίας, αν σήμερα εργάζεσαι φιλότιμα, θεωρείσαι ότι είσαι ανόητος. Πώς έχουν αντιστραφεί αλήθεια τα πράγματα? Αλήθεια. Είναι εκείνο που λέγει ο Ισαΐας, αλίμονος σε εκείνους που κάνουν το γλυκό το γλυκί πικρό και το πικρό γλυκί, που κάνουν το φως σκότος και το σκότος φως. Γίνεσαι εργατικός και σε κοροϊδεύουν, ενώ θα έπρεπε να κοροϊδεύουν σε μια κανονική φυσιολογική κοινωνία την οκνηρία. Εδώ ηρωνεύονται τον εργατικό άνθρωπο. Βλέπετε τον μαθητή, πόσα παιδιά μου το έχουν πει αυτό, ότι τους κοροϊδεύουν αγόρια κορίτσια επειδή διαβάζουν, και έχουν βγάλει και τα διάφορα εκείνα κοσμητικά επίθετα, τις ρετσινιές όπως λέμε. Τι είσαι, λέει, φυτό είσαι, παιδιά. Φυτό είσαι εσύ που δεν διαβάζεις. Εγώ που διαβάζω είμαι φυτό και οξύνω το νου μου? Έτσι, βλέπετε, έχουμε αντιστροφή των πραγμάτων.
Ακόμη στην εποχή μας της οκνηρίας, στην εποχή υπάρχει και το πνεύμα της οφθαλμοδουλίας που κυριολεκτικώς πλεονάζει. Κυριολεκτικώς πλεονάζει. Τι είναι αυτό το πνεύμα της οφθαλμοδουλίας? Με βλέπει ο προϊστάμενος? Κάνω πως δουλεύω. Δεν με βλέπει? Α, δεν βαριέσαι. Γιατί να σκοτώνομαι στη δουλειά? Και όμως αυτό το συγκεκριμένο σημείο που πολλάκι το έχουμε αναφέρει στις ομιλίες μας, παραγγέλει ο Απόστολος και λέγει: μη εν οφθαλμοδουλίες ως ανθρωπάρεσκη. Όχι με, αυτό θα πει οφθαλμοδουλία, με βλέπει δουλεύω, δεν με βλέπει δεν δουλεύω, σαν ανθρωπάρεσκη, αλλά εν απλότητη καρδίας φοβούμενη των Θεών. Και παν ότι εάν πείτε εκ ψυχής εργάζεστε, ότι κάνετε να το κάνετε με την ψυχή σας, όχι με βλέπει εργάζομαι, δεν με βλέπει δεν εργάζομαι, ως το Κυρίο και ουκ ανθρώπης, αφεντικό μας είναι ο Κύριος. Εκεί θα κάνω την πιο υλική και την πιο χαμηλή εργασία, ως το Κυρίο. Τι σκουπιλιάρης? Ναι, θα σκουπίσω τον δρόμο. Δεν είναι ανάγκη να είναι πάνω από το κεφάλι μου ο δήμαρχος ή ο προϊστάμενος του δημαρχείου επί της καθαριότητος. Θα σκουπίσω γιατί αφεντικό μου είναι ο Κύριος και πρέπει να κάνω καλά τη δουλειά μου. Και ουκ ανθρώπης, λέει ο Παύλος, ειδώτες ότι από Κυρίου απολύψεστε την ανταπόδοση της κληρονομίας. Ο Κύριος πληρώνει. Πρόσεξε. Ή θα σε μαλώσει ή θα σε τιμήσει. Το χάρη Κυρίου Χριστό δουλεύετε, διότι εργάζεστε εις αυτόν τον Κύριον Ιησού Χριστόν. Ο δε αδικών, τι αδικεί? Αυτός που δεν εργάζεται. Κοιτάζει, με κοιτάζει ο άλλος. Κομιείται, ο ειδίκησε. Θα πάρει εκείνο το οποίο έχει αδικήσει και ούτε στην προσωποληψία. Δεν υπάρχει προσωποληψία εις τον Θεό. Αλλά η σωματική οκνηρία, αγαπητοί μου, έχει βέβαια και την επίδρασή της επί του πνεύματος, αναμφισβήτητα. Έτσι έχουμε και την πνευματική οκνηρία, ή αν θέλετε την ακηδεία, όπως λέγεται εις την εκκλησιαστική μας γλώσσα. Από το ακίδομαι, κίδομαι, το κίμε ήτα, θα πει φροντίζω. Από εκεί βγαίνει και η λέξη των ουσιαστικών κίδεμων, που λέμε στα παιδιά, να φέρεις τον κίδεμο να σου θυμάμαι μικρός. Δεν μπορούσα να καταλάβω τι θα πει αυτή η λέξη, κίδεμων, όταν ήμουν μικρός. Είναι εκείνος ο οποίος φροντίζει για μένα. Κηδεμόν, κηδεία ή κηδεία. Λέμε έχουμε κηδεία. Τι θα πει κηδεία? Είναι η φροντίδα της, του νεκρού. Ό,τι επιβάλλει η εκκλησία ή τα ήθη ή η κοινωνία κλπ. Αυτό λέγεται κηδεία, δηλαδή φροντίδα. Α κηδεία, το στερητικό α, θα πει όχι φροντίδα, δηλαδή αφροντισιά, δηλαδή αναμελιά. Σήμερα λοιπόν έχει περάσει και εις το πνεύμα μας, στην πνευματική μας ζωή, αυτή η ακηδεία, η αναμελιά. Και μάλιστα στην εποχή μας έχει φτάσει εις το αποκορύφωμα. Θα λέγαμε ότι αν έπρεπε να χαρακτηρίσουμε τον αιώνα μας, ποιες αμαρτίες, ποια πάθη επικρατούν κατά κορυφαίων τρόπων, ένα από αυτά είναι αυτή η πνευματική τεμπελιά. Και η σωματική και η πνευματική τεμπελιά. Και είναι θανάσιμο αμάρτημα. Αν ανοίξετε όπου αναφέρονται τα θανάσιμα αμαρτήματα, θα τη βρείτε την ακηδεία, διότι παραλύει τον άνθρωπο κυριότατα εις την πνευματική του εργασία. Έτσι σήμερα ο άνθρωπος βαρύνεται να εκκλησιαστεί, να προσευχηθεί, να ακούσει λόγον Θεού, βαριέται να μελετήσει το λόγο του Θεού. Εκεί που χαριστική βολή δόθηκε στο να αποκορυφωθεί δυστυχώς η ακηδεία, τι λέτε είναι, θα το φανταζόσαστε? Είναι η τηλεόραση. Ναι, η τηλεόραση. Όχι γιατί ξοδεύεται πολύς χρόνος στο να βλέπουμε τηλεόραση, που θα μπορούσε στον χρόνο εκείνο να γίνουν πολλά άλλα πράγματα, όχι μόνο αυτό, αλλά και διότι δεν υπάρχει
στον θεατή της τηλεοράσεως δεν υπάρχει παρακάτω η διάθεση για μια πνευματική εργασία. Να σας δώσω ένα δείγμα. Καθίστε παρακαλώ στην τηλεόραση, φορτώστε τη φαντασία σας με τις εικόνες που είδατε και κατόπιν πηγαίνετε να προσευχηθείτε. Θα δείτε ότι στο μυαλό, στη φαντασία, επικρατούν οι εικόνες της τηλεοράσεως και δεν είναι δυνατό να μαζέψουμε ούτε το μυαλό μας, ούτε την καρδιά μας για να κάνουμε προσευχή. Ένα μικρό δείγμα μόνο σας είπα. Και οι προβαλλόμενες εικόνες στην τηλεόραση δεν είναι απαραίτητο να είναι ανήθικες. Πολλοί νομίζουν ότι η τηλεόραση βλάπτει από την άποψη του περιεχομένου της. Όχι, λάθος. Αυτό είναι μια άλλη παράγραφος. Ότι οπωσδήποτε βεβαίως βλάπτει ως προς το περιεχόμενό της και δει τους νέους μας ανθρώπους, ουχή τον, όχι ο λιγότερο και τους ηλικιωμένους. Όταν ακούω τι παθαίνει ο κάθε άνθρωπος και δει ηλικιωμένος βλέποντας τηλεόραση, τι να σας πω. Το τι παθαίνει, τι να σας πω. Όταν βλέπει πορνικές ανήθικες ταινίες. Αλλά δεν είναι αυτό μόνο. Ας μου επιτραπεί κι όσο και αν φαίνεται παράξενο, εγώ αυτό το θέμα θα το έβαζα δευτερεύον. Ξέρετε τι βάζω πρώτο? Το ότι η τηλεόραση δίνει μία εναλλαγή εικόνων για χρόνο πολύ. Μισή ώρα, μία ώρα, πέντε ώρες που κάθεσαι να δεις τηλεόραση. Αυτή η εναλλαγή των εικόνων είναι το κακό. Το βάζω πρώτο, το υπάρχει μόνο ένα κακό. Γιατί, κι άλλοτε σας έχω εξηγήσει με δύο λόγια μόνο τώρα, ότι ο νους όταν βλέπει εικόνες ακυδιάζει. Αφού δεν μετέρχεται όλες τις διαδικασίες της λειτουργίας του και έτσι μεταβάλλει τον άνθρωπο στο να είναι αβαθής και μη σκεπτόμενος. Εκείνος που διαβάζει ένα βιβλίο, ξέρετε τι διαφορά υπάρχει, τρομακτική. Όταν διαβάζει ένα βιβλίο και μάλιστα αν θέλετε ένα διήγημα, ένα μυθιστόρημα, αμέσως ο νους μπαίνει στις διαδικασίες που χρειάζεται ο άνθρωπος για να κατανοήσει αυτό το μυθιστόρημα. Δημιουργεί εικόνες η φαντασία. Ακούστε, δημιουργεί εικόνες η φαντασία. Τις οποίες όμως με την τηλεόραση τις βρίσκω έτοιμες. Και αφού τις βρίσκω έτοιμες, ο νους δεν εργάζεται πλέον, αφού είναι έτοιμο το πράγμα. Εκεί είναι το κακό. Και έτσι ο νους γίνεται αβαθής, θα το πω άλλη μια φορά. Ρηχός. Δεν εργάζεται. Τεμπελιάζει. Και αυτό είναι το πάρα πολύ μεγάλο κακό. Και έτσι σιγά σιγά ό,τι μου προβάλλεται στην τηλεόραση διαμέσου των εικόνων, αυτό και το αποδέχομαι χωρίς να πολυερευνήσω, επειδή έγινα άνθρωπος αβαθής. Ξέρετε πως λέγεται αυτό? Πλήσεις εγκεφάλου. Ό,τι προβάλλει μετά εκείνος που είναι από την άλλη μεριά, που στέλνει τις εικόνες, ό,τι θέλει, συνθήματα, μηνύματα, ό,τι θέλει να προβάλλει, τα προβάλλει και οι θεατές αποδέχονται όλα αυτά. Γιατί δεν δουλεύει το μυαλό πια. Είναι ο θεατής ένας παθητικός αποδέκτης. Ελπίζω ίσως να το ενάγει αντιλήπτος. Και έτσι ο άνθρωπός μας δεν κάνει πια κριτική σε ό,τι του σερβίρουμε στην τηλεόραση. Έτσι οι μάζες του λαού κινούνται χωρίς σκέψη, χωρίς αντίδραση. Και είναι η χειροτέρα μορφή οκνηρίας, ακιδείας. Ο λαός επιπλέον δεν αντιδρά στο κακό. Αποδέχεται το κακό, όπως σας είπα, κατά παθητικών τρόπων. Και πρόκειται για μια μορφή, μάλιστα, ομαδικής οκνηρίας. Μπορεί να καταστραφεί όντως ένας ολόκληρος λαός. Όχι ένας άνθρωπος, δέκα άνθρωποι, ένας ολόκληρος λαός. Για αυτή την περίπτωση, όπως οι άνθρωποι κατά παθητικό τρόπο στέκονται και βλέπουν και αποδέχονται, θέλουν δεν θέλουν, τα μηνύματα περνούν μέσα στο πετσί τους. Θέλουν δεν θέλουν, ταιριάζει εκείνο το οποίο γράφει ο Άγιος Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, που λέγει «Εθρέψατε τας καρδίες μόν ως εν ημέρα σφαγής».
φτιάξατε τον εαυτό σας κατά τέτοιον τρόπον σαν να σας πάν να σας φάξουν. Δηλαδή δεν έχεις εκείνο το νεύρο να αντιδράσεις. Το θέμα της οκτηρίας είναι θέμα, αγαπητοί μου, θέμα αγωγής. Πρέπει να μάθουμε τα παιδιά μας να εργάζουν. Η εργασία, αν είναι στοιχείων παιδαγωγικών, τότε δια της αγωγής πρέπει να μπει στη ζωή των νέων ανθρώπων. Πρέπει να μπει οπωσδήποτε. Σήμερα τα παιδιά μας, ξέρετε, δεν τα κουράζομαι. Δεν τα κουράζομαι. Ναι, και μάλιστα πάντα με το πρόσχημα ότι τα παιδιά πάνε σχολείο και κουράζονται τα καημένα. Δεν τα αφήνομαι ακόμα και τα κορίτσια μας ούτε το τραπέζι να σηκώσουν. Ναι, να πλύνουν τα πιάτα. Πήγαινε, παιδί μου, λέει η μητέρα, χωρίς να ξέρει η ταλέπορη τι έχει να πληρώσει αργότερα. Πήγαινε, παιδάκι μου, λέει, να διαβάσεις. Όχι να διαβάσει. Να πλύνει τα πιάτα, να σηκώσει το τραπέζι. Να στρώσει το τραπέζι. Να βοηθήσει το σπίτι. Ναι, έτσι πρέπει να αρχίσει η αγωγή, η αγωγή της εργασίας από την νηπιακή ηλικία. Θα σας δώσω ένα γενικό σύνθημα. Βάζετε πάντοτε απασχόληση στα χέρια των παιδιών σας. Βάζετε πάντοτε απασχόληση στα χέρια των παιδιών σας. Ακόμη και με τη μορφή της ψυχαγωγίας. Έστω σαν παιχνίδι να είναι. Μην είναι το παιδί με τα χέρια στην τσέπη και γυρίζει και στριφογυρίζει και δεν κάνει τίποτα. Θα το ξαναπώ, έστω και με τη μορφή της ψυχαγωγίας. Διότι κινούνται τα μέλη του σώματος, οξύνεται ο νους, ευαισθητοποιείται η καρδία, παρορμάται η βούληση και καλλιεργείται η πρωτοβουλία. Ναι, μαθαίνει ο νέος άνθρωπος να συνεργάζεται με τους άλλους. Αυτό το πολύ πολύ δύσκολο πράγμα, όταν το παιδί παίζει με τα άλλα παιδιά, είναι γνωστό ότι πρέπει να ασκήσει μία συνεργασία. Αλλιώτικα δεν μπορεί να γίνει ομαδικό παιχνίδι. Έτσι μαθαίνει να συνεργάζεται, να μην είναι ο ζαβολιάρης άνθρωπος. Ναι, να συστηματοποιεί την εργασία του και να αποφέρει παραγωγικά αποτελέσματα. Ακόμη μαθαίνει στην εργασία να υπομένει, να επιμένει, να ελπίζει, να πιστεύει, να αγαπά. Να γίνεται δηλαδή ένας σωστός και ολοκληρωμένος άνθρωπος. Όσα κακά, αν σωρεύει η οκτηρία σε όλο της το φάσμα, κατά το αργία μήτρη πάσης κακίας που έλεγαν οι προγονείς μας, τόσα αγαθά αποφέρει η εργασία. Η εργασία είναι τιμή. Η εργασία είναι κέρδος. Δεν είναι ντροπή. Αεργή τον είδος, έλεγαν οι αρχαίοι. Το να μην δουλεύεις, αυτό είναι ντροπή. Και να ενθυμούμεθα ότι ο Θεός πάντοτε, ο ανενδεής Θεός, πάντοτε εργάζεται. Και εμείς οι άνθρωποι που είμαστε δικοί του εικόνα, πρέπει πάντοτε να εργαζόμαστε.